κατά 13.491.745 ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2016, ήταν το 2018 το κοινωνικό κόστος αντιμετώπισης των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. Το συνολικό κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο για το 2018 καταγράφηκε με βάση τα δεδομένα της παρούσας έρευνας στα 74.074.537 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,35 του ΑΕΠ. Η έρευνα του 2018 επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών που έγιναν το 2006 και το 2016 ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών δαπανών διοχετεύεται στον τομέα επιβολής του νόμου. Και ο μεγάλων ποσών που είναι το άμεσο κόστος επιβολής του νόμου που αντιστοιχεί στο 77,5%. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του ποσού είναι για την αστυνομία και συγκεκριμένα την ΙΚΑΝ. Ενώ για περίθαλψη και θεραπεία δαπανείται μόλις 7% και για την πρόληψη 1,4%. Μέσα από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι το 2018 υπήρξαν 1.168 χρήστες οπιωδών υψηλού κινδύνου και 175 χρήστες μεθαμφεταμίνων υψηλού κινδύνου. Ενώ ο μέσος όρος των 12 περιστατικών θανάτου από υπερβολική χρήση παράνομων ουσιών ήταν τα 36 χρόνια. Η ανεργία και η φτώχεια είναι δύο από τα βασικά ζητήματα που προκαλούν την ένταση και τη συχνότερη εμφάνιση των φαινομένων χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην κοινωνία μας, αλλά και παγκόσμια.